Μπορούμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Έφη Λιάρου, είναι δήμαρχος Ελαφωνήσου, προκειμένου να μας αναφέρει και για τον Ελαφώνησο, είναι ένα πραγματικά καταπληκτικό μέρος, αλλά και για τον βυσμένο προϊστορικό οικισμό της Ελαφωνήσου που πλέον είναι επισκέψιμος. Ξεκίνησαν οι πρώτες υποβρύχες διαδρομές και μάλιστα έχει στηθεί και μια ολόκληρη υποδομή με σημάνσεις συγκεκριμένες. Πάμε στην κυρία Έφη Λιάρου, είναι δήμαρχος Ελαφωνήσου, να την καλησπερίσουμε. Τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους ιδιοθεατές σας. Η σύνδεση αυτή είναι από το Ελαφωνήσι της Λακωνίας και πρέπει να πω και να επισημάνω ότι έχουμε στενούς συναισθηματικούς δεσμούς με την Κρήτη και για τον τρόπο με τον οποίο πρωτοκατοικηθήκαμε, αλλά και γιατί σε εσάς υπάρχει η δίδυμη παραλία μας, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Σωστά. Για πείτε μας για αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Ξεκίνησαν οι πρώτες υποβρύχες διαδρομές, σωστά, και πού στοχεύετε? Σωστά. Εκτός από την διάσημη παραλία και τη δική μας, τη διπλή παραλία του Σίμου και τις λοιπές ομορφιές της Ελαφωνήσου, έχουμε την τιμή και τη χαρά στα διοικητικά μας όρια να βρίσκεται το Παυλοπέτρι της Ελαφωνήσου. Είναι μία από τις αρχαιότερες βυθισμένες πολιτείες, χρονολογείται στην εποχή του Χαλκού και το μαγικό είναι ότι η καταβύθισή της, ίσως λόγω σεισμικής δραστηριότητας, κατάφερε να διατηρήσει τα υπολείμματα των δομών στον πυθμένα της θάλασσας. Εδώ και αρκετά χρόνια είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο εποπτεύει το Παυλοπέτρι της Ελαφωνήσου και έχει κάνει τις ανασκαφές τα τελευταία 10-15 χρόνια, σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ. Ωστόσο, πολύ πρόσφατα, με πρόγραμμα Inherit που υπέβαλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμμετείχε με το Παυλοπέτρι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατάφερε να αποκτήσει την ετικέτα Inheritura και να δούμε τις πρώτες δράσεις, τις δράσεις που φαίνονται, τις παρεμβάσεις που φαίνονται τόσο στον παράκτιο όσο και στον υποθαλάσσιο χώρο του Management Plan του Υπουργείου Πολιτισμού. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα τοποθετήθηκαν υποθαλάσσιες πινακίδες, σημαδούρες στην επιφάνεια της θάλασσας που οδηγούν στον πυθμένα σε σημάνσεις, όπως ακριβώς θα τις βλέπαμε σε ένα μουσείο, σε ένα κτηριακό μουσείο. Αυτές οι σημάνσεις που φαίνονται οι κατόψεις των κτηρίων, οι καρόδρομοι και το νεκροταφείο, μάλλον έχουν δημιουργηθεί τρεις διαδρομές, θα σας πω για αυτές, δίνουν τη δυνατότητα στον ελεύθερο κολυμπητή, γιατί δεν μιλάμε για κατάβυση εδώ, τα νερά μας είναι αβαθή και μόνο με μία μάσκα μπορείς να περιηγηθείς σε αυτή την υποθαλάσσια πολιτεία. Επομένως, χωρίς την ξενάγηση του αρχαιολόγου, παρακολουθώντας αυτές τις διαδρομές και τις σημαδούρες, μπορεί ο επισκέπτης να αυτοξεναγηθεί και να διαβάσει σε δίγλωσσες είναι οι σημάνσεις αυτές, να δει τις κατόψεις, την χρονολογία και τη σπουδαιότητα. Δηλαδή να φορέσει τη μάσκα του πολιτείας ένας κολυμβητής, ανεξάρτητα από την ηλικία του, και να ενημερωθεί είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Ακολουθώντας τις πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί. Γιατί μέτρα μιλάμε, για πόσα μέτρα μιλάμε, κυρία Λιάρου? Η έκταση της βυθισμένης πολιτείας είναι στα 60 στρέμματα θαλάσσιας περιοχής. Ωστόσο, τα ευρήματα περιορίζονται. Αυτά που έχουν έως τώρα ανασκαφεί και ανακαλυφθεί και σημανθεί είναι περίπου στα 9 στρέμματα. Οι διαδρομές που έχουν τοποθετηθεί είναι τρεις. Πολύ κοντά στην ακτή, που είναι και τα πιο αβαθή νερά, είναι οι υπολείμματα, έχουν σημανθεί ενδεικτικά κάποια κτίρια. Η δεύτερη διαδρομή, που είναι πιο βαθιά στη θάλασσα, σε βάθος 3-4 μέτρων, είναι το ενάλιο νεκροταφείο, και άλλη μια τρίτη διαδρομή που είναι κάπου στο ενδιάμεσο, όπου έχει σημανθεί ο παλιός καρόδρομος. Βασικός στόχος ποιος είναι? Βασικός στόχος είναι να αναδειχθεί αλλά και να προστατευτεί, γιατί είναι επισκέψιμος και αυτό που θέλαμε ήταν ένα αίσιο στην επισκεψιμότητα και σεβασμός σε αυτή την υποθαλάσσια πολιτεία. Όταν μιλάμε για μια βυθισμένη πόλη της εποχής του Χαλκού, με σύστημα ίδρευσης και άδρευσης, με χερσαίο και με δύο νεκροταφεία, με διόροφα κτίρια, όλοι κατανοούμε ότι ήταν πολύ πολύ μπροστά οι προγονείς μας. Και ακόμη και σήμερα ζηλεύουμε το know-how που είχαν. Επομένως, αυτό πρέπει και να το αναδείξουμε, αλλά και να το προστατεύσουμε. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι σημαίνοντας τα σημεία ενδιαφέροντος, δημιουργούμε αναπόδεικτα και αυτόματα συνείδηση. Σωστά. Και σε αυτόν και ενημερώνεις και δίνεις την ευκαιρία σε κάποιον να γυρίσει στο παρελθόν και να ενημερωθεί μέσα από τις συγκεκριμένες σημάνσεις, και απ' την άλλη βέβαια δημιουργείς και προκαλείς μια σωστή νοοτροπία.
και αναδεικνύεις και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελαφωνήσου. Λοιπόν, καλή σεζόν να ευχηθούμε, καλή τουριστική σεζόν. Επίσης, αντεύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.